Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο μέρος από το ρεπορτάζ. Να, είναι το θέμα για το οποίο μπορούμε και χαμογελάμε. Γιατί δεν έχουμε αρκετές τέτοιες αφορμές για να χαμογελάμε. Όντως το ρεπορτάζ στο Μετρό Θεσσαλονίκης που ήταν και ένα αποκλειστικό θέμα και έτσι καμαρώνουμε γι' αυτό, προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση και έχουμε και τη συνέχεια τώρα. Βεβαίως. Τώρα θα δούμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα δηλαδή, πώς θα δουλέψει αυτό το σύγχρονο, υπερσύγχρονο μετρό, το οποίο θα είναι στη διάθεσή σας Θεσσαλονικής σε 2 μήνες από τώρα. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο 100 στρεμμάτων, που είναι το αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις μας είναι σε 2 κτίρια, επιφανείας 50.000 τετραγωνικών. Τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο ελέγχου, όπου όπως βλέπετε υπάρχουν οι οθόνες με όλους τους σταθμούς και στην περίοδο λειτουργίας, της καθημερινής λειτουργίας, το 10 ειδικοί στο κέντρο ελέγχου θα βλέπουν, θα ελέγχουν και θα μπορούν να κάνουν τα πάντα, ό,τι και να συμβεί. Εδώ πέρα μπορούμε, ενέργειες που γίνονται μέσα στο κέντρο ελέγχου, να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι σε real time. Τα τρένα δεν έχουν οδηγό και μάλιστα ανοίγουν στην κατηγορία 4 το σύστημα της Θεσσαλονίκης, που είναι και χωρίς συνοδό. Τα τρένα δηλαδή θα κινούνται αυτόματα μόνο τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σειρμός σταματημένο στο σταθμό Νέα Ελβετία, όπως βλέπετε, και άλλος ένας που πηγαίνει από το Πανεπιστήμιο, το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Παπάφη, κινείται με τη δεξιά πορεία. Πράσινο βέλος δηλαδή. Με το πράσινο βέλος ακριβώς, στην μπλε γραμμή, η οποία φανερώνει την λειτουργία κάποιων συστημάτων. Το κάθε χρώμα έχει και διαφορετικό σύστημα. Βέβαια τώρα, επειδή είμαστε εν κινήσει, το βλέπετε, η αίσθηση της μετακίνησης είναι διαφορετική. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι η κίνηση είναι πολύ πιο ήσυχη, σαν να μην κινείται. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά νιώθω σαν μικρό παιδί για κάτι υπέροχο, πανέμορφο, το οποίο γευόμαστε με τη Μαρία πρώτη φορά. Θα επιμείνω ότι θα γίνονται ταξίδια από όλη την Ελλάδα προς τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς για να απολαύσουν οι συμπατριώτες, να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτό το πρωτόγνωρο για την πόλη. Επειδή θα είμαστε για πολύ λίγο ακόμη όμως και χάνουμε τη διαδρομή, πάμε να καθίσουμε στις θέσεις μας να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Θα μας επιτρέψετε. Φτάσαμε. Σταθμός Αγία Σοφία. Και πάμε να δούμε τώρα το σταθμό. Ανεβαίνουμε λοιπόν προς την αποβάθρα στο σταθμό Αγία Σοφία. Κυρίες και κύριοι, ένας ολόφρεσκος σταθμός. Να σου δείξουμε μια αρχαιολογική προθήκη, όπου εδώ θα δούμε όλα τα στρώματα των αρχαιοτήτων που βρήκαμε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ξεκινάμε από τους νεότερους χρόνους, από αντικείμενα που βρήκαμε εδώ, στους Οθωμανικούς, στους Βυζαντινούς, στους Ρωμαϊκούς και καταλήγουμε στους Ελληνιστικούς χρόνους. Όλα τα ευρήματα από το ανασκαφικό έργο θα εκτεθούν σε ένα αρχαιολογικό μουσείο μετρό. Φαντάζομαι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αρχαιολογικό μουσείο μέσα στο μετρό, το οποίο θα καλύψει 3 ορόφους για να μπουν και να παρουσιαστούν όλα τα εκθέματα από την προϊστορία. Είμαστε έξω από το σταθμό Αγία Σοφία και θαυμάστε. Και αν δεν έχετε χορτάσει με το σταθμό Βενιζέλου, εδώ και άλλη αρχαία Θεσσαλονίκη. Ειδικά σε αυτό το σταθμό η ιστορία αρχίζει από το 300 π.Χ. και όπως ανεβαίνει η κυλιόμενη σκάλα στο επίπεδο του δρόμου, θα βλέπετε πώς ήταν η
πού ήταν η πόλη σε κάθε ιστορική περίοδο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πως αυτές οι ιστορικές περίοδοι έχουν πραγματικά παντρευτεί με ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει και αυτό νομίζω είναι που κάνει τη διαφορά και θα διαπιστώσετε όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσετε το μετρό σε λίγο καιρό. Κυρίες και κύριοι, ένα μετρό, μουσείο και αρχαιολογικός χώρος. Αυτό είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης από το επίπεδο της αποβάθρας μέχρι την είσοδο του σταθμού είναι στα χέρια ιδιωτικής εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει να το λειτουργεί, να το συντηρεί, μαζί φυσικά και την ασφάλεια. Ναι, και γι' αυτό θα κρυθεί και η ίδια ιδιωτική εταιρεία στην εφαρμογή όλων αυτών. Ακριβώς. Δηλαδή, ωραία θα εγκαινιαστούν όλα, σας δείχνουμε τι ακριβώς θα δούμε. Είναι λες και είμαστε μέσα στο τούνελ τώρα, Άρη, έτσι όπως ναι, μας βλέπω. Ωραία, λοιπόν, να πούμε, ωραία. Χριστίνα Δημητρούδη, πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ η οπερατέρ μας για να καταγράψουμε όλες αυτές τις εικόνες σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι εργάζονται ακόμα, οπότε και εμείς μπήκαμε εμβόλυμα. Τον Σωτήρη, τον συνεργάτη της. Φυσικά και τον Νίκο Μινά που επιμελήθηκε και αυτό το βίντεο.